Liga. Esos cuatro meses también se me hicieron un poco difíciles, el idioma, los nuevos compañeros, pero poco a poco voy mejor y tengo muchas ganas de esta nueva temporada. Πολύ χαρούμενο που μπορεί να ρίξει και το πρωτάθλημα με την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι τέσσερι μήνε ήταν αρκετά δύσκολοι για μένα λόγω τη γλώσσα, λόγω των συμπεριφορών των πτώχων που παίζανε. Αλλά έχω πάρα πολύ όρεξη να βοηθήσω την ομάδα. Επειδή έχουν ακουστεί διάφορα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του, από ομάδε τη Πλημμένα, υπάρχει περίπτωση να θελήσει να επιστρέψει ή ναι, 100%. Yo no sé nada de esos intereses que dices tú, a mí nadie me ha dicho nada, yo estoy aquí, tengo tres años de contrato y mi intención es seguir aquí. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι προσωπικά από όλα αυτά που λέτε για το οποιοδήποτε ενδιαφέρον. Εγώ έχω ακόμη τρία χρόνια συμβούλιο και είμαι εδώ. Η πρόθεσή μου είναι να μείνω εδώ. Δουλεύετε με τον Ζουνίδη περίπου 10 ημέρες. Αν μπορεί να μας πει το στυλ που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής, αν έχει καταλάβει δηλαδή από αυτές τις 10 ημέρες και να μας κάνει και μια σύγκριση με το στυλ που υπήρχε πέρυσι. Bueno, hoy día son muy pocos, hay que seguir trabajando. Nos está diciendo algunas cosas que quiere que cojamos, pero poco a poco. Y pues bueno, cada entrenador es un mundo, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene su estilo y es diferente. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγες ημέρες που δουλεύουμε με τον νέο προπονητή. Προσπαθεί να μας περάσει κάποιες βασικές ιδέες που θέλει. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να πιάσουμε αυτά που ζητάει. Σε σχέση με τους δύο προπονητές, κάθε προπονητής είναι διαφορετικός, ένας διαφορετικός κόσμος. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσαρμοστούμε σε αυτά που ζητάει ο νέος προπονητής. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι θέλει να παίξει ο Ζουνίδης πολύ το passing game της κατοχής, τον βοηθάει αυτό το γεγονός, γιατί είναι από τα δυνατά του σημεία η μεταβίβαση. Sí, a mí todo lo que sea tener el balón, presión, que el equipo ataque, para mí yo creo que es mejor para mi forma de jugar. Ο τρόπος που παίζω εγώ, ό,τι έχει σχέση με την κατοχή, με την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας, με βολεύει, γιατί είναι το δικό μου και το δικό μου στυλ που μου αρέσει να παίζω. Τι θεωρεί ότι ήταν αυτό που δεν έβγαλε στο επίπεδο το πρώτο εξάμηνο που ήταν στην ΑΕΚ και τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος της ΑΕΚ από τον Έρικ? No, yo los primeros meses, como tú dices, pues son un poquito de adaptación, de vienes a otro país, otra liga, otros compañeros nuevos y poco a poco ir adaptándome y por mí va a ser trabajo, lucha, muchas ganas y intentar dar de mí lo mejor para el equipo. Νομίζω ότι τους πρώτους μήνες ήταν, όπως είπα και πριν, το θέμα προσαρμογής. Ήρθα από μια διαφορετική χώρα, ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, διαφορετικούς συμπαίκτες, διαφορετικού τύπου παιχνιδιού. Σιγά σιγά προσπάθησα να προσαρμοστώ. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω την διάθεση, έχω την όρεξη να δώσω τη μάχη μου και να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο περισσότερο την ομάδα γίνεται. Ποιος νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στον χώρο του άξονα, ποιον ποδοσφαιριστή δηλαδή θεωρεί ότι από τους υπάρχοντες, έτσι, ότι δεν είναι πιο πολύ. Eso lo tiene que decir el entrenador. Yo lo que quiero es jugar como todos mis compañeros. Da igual quien me ponga, todos mis compañeros lo pueden hacer bien y eso es el trabajo del entrenador. Αυτό έχει να κάνει και είναι δουλειά του προπονητή. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που θέλω είναι και να προσπαθήσω να παίζω. Οποιοδήποτε συμπαίκτης είναι δίπλα νομίζω ότι μπορεί να τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά την τελική απόφαση κάθε φορά είναι του προπονητή. Bueno, cuando yo vine, el equipo estaba en la UEFA también y sí que pensaba jugar en Europa y pues la Champions pues, mejor que la Europa League. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα, η ομάδα ήταν ήδη βρισκόταν στο Europa League, οπότε συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά και όλοι θέλουμε να παίξουμε να συμμετέχουμε στο Champions League, που είναι καλύτερα από το να συμμετέχει στο Europa League.